είσαι σίγουρος ότι θα τον βρω. Θα τον βρω στα σίγουρα αυτό το Super Saiyan Θεό. Στόχευσε τις Dragon Ball. Η διάσωση της συμμορίας του Πίλαφ. Τώρα το θυμήθηκα. Hey, Yuis. Μα καλά, δεν μπορούσες να μου φέρεις τίποτα καλύτερο να φάω. Εδώ μέσα έχει μόνο ψητό σολομό από τον πλανήτη Ουοτόριν και τη σπεσιαλιτέ του Νεπτιούλα 65. Έχω βαρεθεί πια αυτές τις γεύσεις. Η ιδέα σας είναι, αφέντη μου. Έχω 160 ολόκληρα χρόνια να σας τα φτιάξω τα συγκεκριμένα φαγητά. Άρα πώς γίνεται να έχετε βαρεθεί τη γεύση τους? Για να σου λέω ότι το έχω βαρεθεί, το εννοώ. Αφήστε τα αυτά, Άρχοντα Μπύρους. Καλύτερα να τελειώνετε το φαγητό σας. Γιατί σε 10 λεπτά φτάνουμε στον πλανήτη του βασιλιά Κάι. Ω, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί η ενέργεια του Αφέντη Μπύρους κατευθύνεται μπρος στον πλανήτη μου? Οχ, συμφορά μου, σε πολύ λίγο θα είναι εδώ. Hey, βασιλιά Κάι, τι έγινε και κάνεις έτσι? Γκοκού, τι κάνεις ακόμα εδώ εσύ? Δεν είπες ότι η φίλη σου η Μπούλμα έχει τα γενέθλιά της και ότι θα κάνει ένα μεγάλο πάρτι? Ναι, μόνο που εγώ δεν είμαι και πολύ φίλος στον πάρτι. Μέγα λάθος, γιατί έτσι χάνεσαι με τους φίλους σου και δεν πρέπει. Ω, φέρεσαι πολύ παράξενα τελευταία, βασιλιά Κάι. Με κάνεις και αναρωτιέμαι τι τρέχει. Όχι βέβαια, δεν φέρομαι καθόλου περίεργα. Όλα πάνε μια χαρά, όλα πάνε μια χαρά, όλα πάνε μια χαρά, όλα πάνε μια χαρά. Σίγουρα κάτι πολύ παράξενο τρέχει εδώ. Ρέμισε, Μπούλμα. Ο πατέρας σου και εγώ είμαστε φίλοι από παιδιά, Γκόχαν. Τώρα που το ανέφερες, πόσο χρονών γίνεσαι σήμερα, Μπούλμα? Για πες μας. Είσαι πολύ αγενής. Δεν ρωτάνε ποτέ μια κυρία την ηλικία της. Έλα, ήρεμα. Αχ, πρώτη φορά μπαίνω σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο. Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο δεν τζιγκουνεύτηκε τα έξοδα. Ο Γκόκου μου έχει πάρα πολύ καλούς φίλους. Σχετικά με τον διαγωνισμό Μπίγκο, είναι αλήθεια ότι τα δώρα περιλαμβάνουν ένα κάστρο και ένα αεροπλάνο? Ναι, αλήθεια είναι, αλλά το μεγάλο δώρο είναι ακόμα πιο απίθανο. Εντάξει, Κριλίν, σήμερα θα παίξουμε και οι τρεις μας μαζί. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το δεύτερο βραβείο που είναι ένα κάστρο. Ε, μόνο το δεύτερο βραβείο? Γιατί, λίγο σου πέφτει? Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Έλεος αυτός ο Γκόκου σήμερα βρήκε να λείπει. Από όλες τις μέρες έπρεπε να προπονηθεί σήμερα. Ει, στα αλήθεια θα μου δείξεις τα δώρα που θα κληρωθούν στον μπίγκο? Ναι, αλλά μόνο σε σένα, Γκότε. Μα συγχωρείτε. Τι στο? Ωραία, τώρα ας μπούμε μέσα. Ναι. Όλα αυτά είναι τα δώρα που θα δώσετε στον μπίγκο? Περίμενε να δεις αυτό, Γκότεν. Κλικ. Τι είναι αυτό? Γκότεν! Μην το αγγίζεις, είναι επικίνδυνο. Wow.
Αυτό θα πει δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η μαμά μου το εφήβρε. Είπε ότι έτσι κανένας δεν θα μπορέσει να βρει με τίποτα το μεγαλύτερο δώρο του Μπίγκο. Wow. Άρα δεν μπορούμε να το δούμε ούτε κι εμείς. Μη σε ανησυχεί αυτό. Είναι αλήθεια ότι οι εφευρέσεις της μαμάς είναι απίθανες, αλλά... Βλέπεις, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και τέλειες. Όπου είσαι και ο πρώτος, Τρανκς. Ωραία, ήρθε η ώρα να σου δείξω το μεγαλύτερο δώρο. Από την πείνα, αυτοκράτορα Πίλαφ. Και άφησες και το ψάρι να σου ξεφύγει. Θα μείνουμε νηστικοί τώρα. Όχι, αλήθεια, τη είδα, σας λέω. Ίσως είχε μπει νερό στο ραντάρ και χάλασε. Γι' αυτό και σου έδειχνε άλλα αντί άλλων. Αφού είναι αδιάβροχο. Αλήθεια, σας λέω. Τη είδα στα σίγουρα. Ακούστε καλά και οι δυο σας, η Dragon Ball είναι μέσα σε αυτό το πλοίο. Αυτοκράτορα Πίλα, το νερό σου πάει και ανεβαίνει. Τότε κάντε κουμπί όσο πιο. Ψυχή μας. Πάμε Πίλα, είναι το σκύλι από τα Dragon Ball μαζί. Είσαι σίγουρος ότι είδες καλά? Ακούμε που σου λέω, Μάι.
παιδιά! Hey, τι κάνετε εσείς εκεί? Hey, χρησιμοποιήστε τη σκάλα για να ανεβείτε! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά! Μα τι κάνατε εκεί κάτω? Ήρθαμε εδώ για την δράμα! Εννοώ για ένα δράμα που γυρίζουμε! Και τότε πού είναι η κάμερά σας? Να, σχετικά με αυτό! Θα θέλατε να φάτε κάτι? Είναι τα γενέθλια της μαμάς μου σήμερα. Έχει πάρα πολλά φαγητά εδώ. Αλήθεια! Να περιμένετε λίγο εσείς. Δεν θέλουμε ελεημοσύνη από κανέναν, καταλάβατε? Είμαι αυτοκράτορα σπήλα! Είναι άδικο! Αλλά θα σε υπακούσουμε, αφού έτσι θέλεις, αφέντη. Όπως θέλετε. Δεν επιμένουμε. Να πηγαίνουμε τότε. Ναι. Τι ανόητοι που είστε! Παρά είστε υπάκουοι μερικές φορές. Χρειάζεται να με παρακούτε καμιά φορά, ειδικά αν έχει να κάνει με φαγητό. Δεν καταλαβαίνετε? Είναι όλα πεντανόθημα. Αφού επιμένετε, θα φάμε για να μην σας προσβάλλουμε, αφού το θέλετε τόσο. Τι νοστιμιά! Ελάτε, πάρτε κι εσείς, παιδιά! Από το κάτω θα Συγχωρείτε, κύριε Βετζέτα. Βγες έξω. Προσπαθώ να προπονηθώ. Με έστειλε η κυρία Μπούλμα να σας ρωτήσω αν θα παρευρεθείτε στο πάρτι γενεθλίων της. Δίνε του, σου είπα. Πες της ότι δεν χάνω το χρόνο μου με τέτοιες ανοησίες. Βετζέτα! Πώς τολμάς να μην έρχεσαι στο πάρτι γενεθλίων της πανέμορφης και αγαπημένης σου συζύγου? Ετοιμάσου και έλα μέσως τώρα! Γιατί ο αφέντης Μπύρους να έρθει σε ένα μέρος όπως ο πλανήτης μου? Το κύμα ήταν δυνατό! Ανόητε! Ο κόσμος προειδοποιεί πριν ρίξει ενεργειακό κύμα! Να πάρει! Δεν σκέφτεσαι λίγο και τους άλλους που βρίσκονται τριγύρω σου πια! Συγγνώμη, συγγνώμη! Προπονούμε και προσπαθώ να γίνω πιο δυνατός, αλλά παρασύρομαι μερικές φορές! Βρε Μπελάς που με βρήκε! Κάτι τέτοια λες και σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να συναντήσεις τον Άρχοντα Μπύρους. Ω, ποιος είναι ο Άρχοντας Μπύρους? Να πάρει, τι ανόητος που είμαι, εγώ και το μεγάλο μου στόμα. Αχα, το ήξερα ότι μου έκρυβες κάτι. Γι' αυτό φερόσουν τόσο παράξενα προηγουμένως. Είναι άνθρωπος. Όχι, όχι, δεν είναι άνθρωπος, είναι θεός. Η δύναμη του είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον ανώτερο Κάι. Και κατευθύνεται προς τα εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλήθεια? Και τι μας πειράζει εμάς που είναι θεός? Το πρόβλημα είναι ότι είναι απρόβλεπτος, κυκλοθυμικός και εξαιρετικά επικίνδυνος θεός. Επικίνδυνος θεός, είπες? Επιβλέπει την καταστροφή σε όλο το σύμπαν. Αν τον ενοχλήσει το παραμικρό ή συμβεί κάτι που δεν του αρέσει, καταστρέφει πλανήτες και κάνει μεγάλο κακό. Κακό όπως το να τα κάνει ο σκύλος σου και να μην τα μαζέψεις. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Ή το να μην φας όλο το φαγητό σου. Ναι,
Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Ή όπως το να αφήσεις τα σκουπίδια σου στην παραλία. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Από τη στιγμή που ξύπνησε, ξεκίνησε να καταστρέφει πλανήτες για όσο του κάνει κέφι. Μέχρι να νιστάξει και πάλι να μας αφήσει ήσυχους. Κατάλαβα. Άρα είναι κακός, έτσι. Δεν θα το έθετα έτσι. Ο αφέντης Μπύρους είναι θεός. Για να υπάρχει ισορροπία στο σύμπαν, αν υπάρχουν θεοί που δημιουργούν πλανήτες και ζωή, πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να τα καταστρέφει. Άρα πρέπει να είναι δυνατός, έτσι. Είναι πολύ παραπάνω από δυνατός. Μπορεί να καταστρέψει οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν, αν το θελήσει. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να τον σταματήσει. Ανυπομονώ να τον γνωρίσω. Γκόκου, ακούσέ με καλά. Μην κάνεις καμιά ανοησία, έγινα κατανοητός. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Καλά, εντάξει, δεν θα τον προκαλέσω αν δεν κάνει κάτι κακό, είναι ήσυχος. Πάει το κεφαλάκι μου! Τι στο καλό τον έπιασε ξαφνικά! Είμαι γέρος πια για τέτοια. Συμβαίνει κάτι. Αφέντη Μπύρους! Ωαου! Ώστε αυτός είναι ο θεός της καταστροφής!